Celebrating Women's Day on Mix FM. 8 inspiring women talk to mixfmradio.com. Proud sponsor, Hellenic Bank. Supported by Trend Cyprus. Η Έλενα Ολυμπίου υποδέχεται την travel blogger Κατερίνα Βάσου. Την Κατερίνα γνώρισα με μια τσίμεσο μια επεισοδιακής βραδιάς, όπου στα ταξίδια που κάνεις φορείς έναν καταπληκτικό κίτρινο σακάκι. Σήμα κατά τεθέν. Που είναι εξαιρετικό. Ναι, ναι. Τι ήθελα το εγώ για ένα γύρισμα και έστειλα σου μήνυμα. Ήταν μια Κυριακή. Ναι, έτσι νομίζω ήταν μια Κυριακή. Ναι, έτσι απόγευμα, ήμουν στα βουνά, εγώ στέλνω και το μήνυμα. Να σου πω. Θέλω το σακάκι σου. Και δοκιές μου το, έφερες μου το. Πάρα πολλά σημαντικό. Πόσα ταξίδια έκαμε με το σακάκι? Τουλάχιστον 15. Όντως. Ναι, γιατί δεν έχω το πάρα πολλά χρόνια, αλλά έχω το γιατί φτιάχνει ωραίες φωτογραφίες. Έτσι από ψέματα. Ούλοι νομίζουν ότι το κίτρινο είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Έχω το καθαρά γιατί φτιάχνει ωραίες φωτογραφίες για τους τόπους που πηγαίνουν τουλάχιστον. Είναι πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Όχι, καμία αντίθεση. Ναι, ναι, ναι. Πολλά Instagramable. Είναι. Και θέλω να μου πεις, πραγματικά θέλω να ξέρω πώς ξεκίνησε. Γιατί στο μυαλό μου είσαι ένας άνθρωπος που έκανε μια άλλη δουλειά. Σε μια φάση λες, όχι, τα αφήνω και κάνω κοινό που αγαπώ. Κάνω επάγγελμα κοινό που αγαπώ. Πώς ξεκίνησε? Δεν ήταν έτσι ακριβώς. Και ο λόγος ήταν ότι επειδή ξεκίνησα πολλά πιο παγιά, πριν ακόμα κατά καλά υπάρχει το Instagram ή ο κόσμος ένα μέσα στο Instagram όλη μέρα. Υπήρχε ζωή. Υπήρχε ζωή πριν το Instagram, αλήθεια, ναι. Να σου πω εγώ. Από τη ζωή πριν το Instagram. Έκανα όμως που πάντα ταξίθηκα. Δηλαδή, ταξίθηκα που μιλούσα μαζί με τους γονιούς μου. Mm-hmm. Έτσι, είναι ότι ήταν το ταξίδι, η πρώτη μου επαφή αφού το έκανα το blog. Ταξίδευκα από πριν και ήταν κάτι που αγαπούσα. Και ως φοιτήτρια έκανα ταξίδια πολλά. Το blog συγκεκριμένα όπως ξεκίνησα ήταν που ήταν ανάγκη μου για να εκφραστώ. Ήθελα να λαλώ κάπου τουλάχιστον σε άρθρο τέλος πάντων το πώς περνώ στα ταξίδια. Τι συναισθήματα μου βγάλουν τα ταξίδια. Ήρθε και από ερωτήσει άλλων, δηλαδή τύπου Κατερίνα που επίεσαι σε Λονδίνο, επία, ναι, πού να πάω, τι να φάω, πού να μείνω. Όχι, δεν ξεκίνησε καθόλου έτσι. Πάλι λόγω του ότι ξεκίνησε από 2015, που τότε πράγματα δεν είχα ούτε κύκλο, ούτε φίλου που να ασχολούνται με ταξίδια. Ήταν τότε το blog, που δεν ήταν καν blog, γι' αυτό δυσκολεύομαι να το πω ως blog. Ήταν ημερολόγιο. Ήταν ένα online ημερολόγιο. Και ξεκινούσα. Αγαπημένο μου ημερολόγιο. Wow. Σήμερα, ξέρω, έκανα αυτό και αυτό. Αλλά μιλούσα στο πρώτο πρόσωπο, σε πρώτο πρόσωπο, σε δεύτερο πρόσωπο. Και εκφράζομαι όπως εκφράζομαι σε ένα ημερολόγιο με τα συναισθήματα μου, τι έκανα, τι πέρασα, τι είδα, τι έκανα. Και απλά υπήρχε τούτο το ιστολόγιο online. Δεν το βλέπει κανένα. Mm-hmm. Κανένα. Μόνο η αρφή μου. Ήταν να σου πω ότι λέει δική σου. Κανένα. Έβλεπε το η αρφή μου. Έσαι δηλαδή στο ρεβλέμεντο και έκαμε το share, έτσι άρεσε και έντες, άρεσε έντες ο τρόπος που έγραφε και έκαμε το share. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και μετά εξελίχθηκε στον τόπο που σήμερα που είναι ένα κανονικό travel blog που εμπνέει ας πούμε τον κόσμο να κάνει ταξίδια. Και είναι και informative ταυτόχρονα. Τότε δεν ήταν informative, τότε ήταν απλά εμπειριακό ας πούμε. Τι εννοείς τώρα informative, τι έξτρα έχει το... Πλέον να γράψω άρθρα τα οποία να εξηγούν πώς να πάεις, τι να δεις στον τόπο που να πάεις, tips για τον τόπο που να πάεις, τρόπους να μετακινηθείς στον τόπο που να πάεις. Ενώ πριν δεν είχα τα πράγματα μέσα, ήταν καθαρά η εμπειρία μου στον τόπο, εκείνο που ήμουν. Κάνεις σημειώσεις δηλαδή, ενώ ναι. on the spot, on the είσαι, spot. Θέλω να μάθω τούτο για να το γράψω μετά. Ναι. Μιλάτσο στο κινητό. Ναι. Κάνω το εγώ. Μπορώ να γράφω, κάθομαι και αφήνω ηχητικά και ακούω τα μετά ή στέλνω τα κάποιους. Κάποιο μπρίο, στέλνω τα συνέχεια και μετά στέλνω να πεις πίσω ή μετά πετάξεις να πάω και χάσω τα και αν δεν δουλεύει και τα πράγματα. Και κάπως έτσι γίνεται. Θέλω να πεις ποιο ήταν το ταξίδι που ήταν το εναρκτήριο ταξίδι στο shift που έγινε από μια travel blogger ως η Κατερίνα που κάνει το πάθος της δουλειά. Ωραία. Οκ. Πολλά καλή ερώτηση. Γιατί πολλά πιο συγκεκριμένη. Εκείνο το ταξίδι είναι το ταξίδι στην Ινδία. Βασικά ήμουν travel blogger. Ναι. Ναι. Αλλά δεν το έκανα επαγγελματικά. Δεν πληρώνω που είναι το πράγμα. Αλλά 8 μήνες μετά που ξεκίνησα το blog, κέρδισα ένα παγκόσμιο διαγωνισμό. Στον οποίο κερδίζαμε 30 bloggers που όλο τον κόσμο να ταξιδέψουμε δωρεάν στην Ινδία. Τότε δεν ήταν πολλά ας πούμε, γνωστά ακόμα, τόσο για Κύπρο. Τα press trips. Ουσιαστικά ήταν ένα press trip για την Ινδία, στο οποίο έφεραν
όλων των κόσμων bloggers για να διαφημίσουν τη χώρα. Πώς έλαβες μέρος στο διαγωνισμό? Ήταν με online ψηφοφορία, έπρεπε οι followers να μας ψηφίσουν σε, mm-hmm. σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα. Κάλεσα τον κόσμο, έβαλα όσους ήξερα να με ψηφίσουν και βγήκα μέσα στους 30 πρώτους. Και έτσι έγινε. Και να με που πήγα, γνωρίσα, ήμουν η πιο άσχετη. Πότε ήταν το ταξίδι? Τούτο έγινε με τις ημερομηνίες. Ενώ 15, 16, 17. Νομίζω ότι ήταν το 15, σημαίνει το ταξίδι έγινε αρχές του 16. Κέρδισα διαγωνισμό τέλος του 15, αλλά το ταξίδι άσυλα έγινε το 16. Φεβράριο νομίζω. Νομίζω, ναι. Δεν είμαι καθόλου καλή με τις ημερομηνίες. Και σε λίγο το ταξίδι, είχαν και άλλους travel bloggers, όμως έκαναν το χρόνια το πράγμα. Είναι σαν εμένα που μόλις είχα ξεκινήσει. Και μάθα πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον και κύριο τα δωρεάν και τα ταξίδια ήταν sponsor του οργανισμού τουρισμού της χώρας. Της χώρας μας. Της χώρας τους, στην Ινδία. Mm-hmm. Τι είναι μας καλέσα. Αλλά και έμαθα πώς πλέον μπορώ να πληρώνω με ζωές το πράγμα. Μπορώ να κάνω συνεργασίες με οργανισμούς τουρισμού, με αεροπορικές εταιρείες. Και ότι μπορώ να γίνει επάγγελμα. Στο τέλος του ίδιου χρόνου, σταμάτησα ό,τι δουλειά να κάνω. Σταμάτησα να κάνω φροντιστήρια, γιατί είμαι φιλολογός, έκανα φροντιστήρια. Και είπα ότι τέλος θα κάνω το πράγμα το 2016. Το 2016 τέλος, σταμάτησα τα πάντα. Και είπα ότι να το προχωρήσω, να προσπαθήσω να το κάνω πλήρες επάγγελμα που να με πληρώνει κανονικά. Δεν κάνω τίποτα. Αλλά έτσι τα ρόδινα, ενώ πήρε το ρίσκο για να σταματήσει. Εν τζι σου κάποιο έλα, και να περάσει καλά ή να είναι εύκολα. Ο λόγο που σταμάτησα ήταν ότι νιώθω και άσχημα λόγω του ότι έλειπα συνέχεια σε ταξίδια και δεν μπορούσα να έχω την επαφή που είχαμε με του μαθητέ μου πριν. Και λέω, OK, τι πράγμα μου. Δοκίμασα διάφορου τρόπου αν βρει καλή σύνη. Και λέω, ωραία. Ή να σταματήσω ή να συνεχίζω. Δεν μπορώ να κάνω τον πράσινο μαθητέ μου, να εξαφανίζουμε και να βγούμε πίσω. Είναι καθόλου σωστό ούτε για τζίνου. Και εντάξει, ήθελαν κάποια πράγματα που μένα, θα μπορούσα να σου τα δώσω. Και ναι, και το χειρότερο ήταν ότι πληρώνω μεγάλα του τη δουλειά που έκανα. Και άφηκα τη σε περίοδο που είχα κάνει ένα εθελοντικό στην Ινδία, ξανά την ίδια χρονιά πια ξανά στην Ινδία. Και στο επόμενο ταξίδι που έκανα, με τα τελευταία μου λεφτά, ληστέψαμε. Και χάσα πάρα πολλά λεφτά. Νιώσα πάρα πολύ άσχημα, γιατί γίνηκε αμέσως μετά που πήρα την αποφασή. Και λέω, OK, το σύμπαν και λέει μου να παρετήσω. Άντε, κανεί, πήγαινε πίσω το μισό. Εδώ και σε πολλά ώρα, αν πάω στο πρώτο ταξίδι που έκαμε στην Ινδία, πήγες μόνη σου. Ή όχι. Στο πρώτο τέγια. Το press trip. Α, το press trip, ναι, πήγα μόνη μου. Okay. Πώς ήταν μια γυναίκα να ταξιδεύει μόνη τη στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Ινδία που είναι μια χώρα υπέροχη με σίγουρη, αλλά εν τόσο safe, να το πω, να ταξιδεύει μόνο σου ή ήταν η ομπρέλα ότι ήσασταν όλοι μαζί. Να πάω στη χώρα άσυλα, πήγα μόνη μου. Mm-hmm. Αλλά πριν που ζάμε, έκανα και άλλα ταξίδια μόνη μου. Ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα. Πρώτον και κύριο, η πρώτη φορά που ταξίδεψα μόνη μου, να πάω στο αεροπλάνο και να πάω κάπου μόνη μου, ήμουν 16 χρονών. Και πού πήγες? Είχα κερδίσει άλλο διαγωνισμό. Κατά τη φυγή, λέει, έφυγα από σπίτι, έμεινα σε αεροπλάνο. 16 χρονών. Βασικά, δεν ξέρω να θυμάσαι. Παγιά στο σχολείο, δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμα τώρα, που μας βάλανε και γράφαμε μια έκθεση για την Ευρώπη, και εκείνη που κερδίσα. Ναι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι καλά. Δεν ξέρω αν το κάνουν κιόλας ακόμα τώρα. Τότε που ήρθε η σειρά μας να το κάνουμε, δεν είχα γράψει έκθεση, αλλά είχα κάνει μια εργασία μαζί με κάποιες άλλες κοπέλες και κερδίσαμε το βραβείο. Και το βραβείο ουσιαστικά ήταν ότι έπρεπε να ταξιδέψουμε σε όποια χώρα θέλαμε και να πάμε σε ένα youth camping βασικά. Σε ποια χώρα του κόσμου ή της Ευρώπης? Της Ευρώπης. Ήταν ευρωπαϊκό το πρόγραμμα. Και επέλεξα την Ολλανδία. Και πήγα στην Ολλανδία μόνη μου. Τελώς. Ναι, πήγα τζαμέ, φτάσα στο αεροδρόμιο. Οι γονείς μου ήταν κάπως «Πού πάεις?» γιατί... Αλλά ενώ ήταν τύπου ναι, πιένε όμως. Ναι, η αλήθεια είναι ήταν πιένε, αλλά... Βάλαν GPS πάνω σου, να σε ακολουθούν, ήρθαν και γίνει μια άλλη πτήση, να αποκούσουν. Όχι, ήταν περήφανη, η αλήθεια λέγεται που... Δεν το βρίσκα καν, η αλήθεια λέγεται... Εν είχα το challenge, νομίζω, που έχουν άλλες κοπέλες του ή του τη φοβία που έχουν άλλες του «Πού πάω τώρα μόνη μου?» Πρώτον και καιρό, ξέρω ότι δεν θα συναντήσω κάποιον τζαμέ, και να που τζαμέ, και να πιάει που το σχέδιο, και να πάρει, και να πρέπει να πάω. Έτσι, τούτο το κομμάτι να αφαιρούσε κατευθείαν που το άγχος μου. Αλλά και να μένει ήταν, γιατί μετά κάμε ταξίδια που δεν ήταν κάποιο να πιάσει το χέρι. Είμαι πολλά ανοιχτό άτομο. Ίσως είμαι και λίγο αφελής με τους κινδύνους. Ναι. Πάντως δεν είχα τον την φόβια. Ομολογώ ότι δεν την είχα εγώ προσωπικά τον την φόβια. Ποτέ. Όμως όσο μεγαλώνω, που τούτο το αστείο. Στα 16 μου. Άγνοια κινδύνου. Και όσο μεγαλώνω, είμαι κάπως.
ίσως να το ξανασκεφτώ, ας πούμε, να μην πάω μόνη μου τώρα. Είμαι λίγο πιο επιφυλακτική τώρα. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, μεγαλώνουν και οι φόβοι μας. Ναι. Καλός ή κακός. Πράγματα που έκαμε στα 16. Φοβούμαι το τούτο. Ναι, μυρανικό. Ενταγαλείς τώρα. Που την άλλη όμως θέλω πάρα πολλά να μου πεις. Μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο. Πέμπω από τη χώρα που πει μόνη σου, ούτε σε περιμένει κανένας. Η πρώτη, α πούμε, που ήταν η Πράγα, ας πούμε, που ενώ η χώρα, Τσεχία, ναι, ήταν ο πρώτος μου προορισμός. Η Πράγα, ο λόγος που πιάζαμε ήταν επειδή γενικά άρεσε και μου ταξιδεύω, anyway, όπως σου είπα, ήμουν φοιτήτρια. Και δεν βρίσκα παρέα, α πούμε, αλήθεια. Δεν βρίσκα παρέα από ένα σημείο και μετά. Και ήταν εντάξει, τα κάτω χαρακτηρό, είχαν κάτι προσφορές που εμείς τότε Ράιαν, Έρτσε, EasyJet, δεν είχαν ακόμα νομίζω στην Κύπρο, είχαν να είχαν πολύ ασχολούμαστε. Ή ένιξαν τουλάχιστον τις προσφορές που είχαν η Ελλάδα. Γιατί σπούδαζα Ελλάδα, ναι. Μέσω Ελλάδας που πήγα, μέσω Θεσσαλονίκης, ενώ πήγα από τη Θεσσαλονίκη, είχαν απίστευτες προσφορές. Και κάθε φορά που με καλούσαν οι φίλοι μου, ας πούμε, να πάμε από τζίρα, να πάμε ποδά, έβρισκα πιο οικονομικό το να πάω στο εξωτερικό. Άρα να πας κάπου. Να πάω, ξέρω εγώ, τρίμηνο στα ζαχαροχώρια. Να πάω στα ζαχαροχώρια, αλλά ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή, η διαμονή μου, το λεωφορείο, το ένα το άλλο, έφτιανε σαν πακέτο πιο ακριβό που το να πάω. Priorities, Κατερίνα. Πολλά ωραία τα ζαχαροχώρια, λέω. Επίσης, είμαι σίγουρη. Ναι, έπρεπε να βλέπω την τσέπη μου όμως, ως φοιτήτρια, είχα πολλά πολλά λίγα λεφτά. Δούλευκα στο σερβιτόρα για να πιάνω λεφτά, για να μπορώ να τα τρώω σε τα ταξίδια. Ήθελα να πιένω. Πριν πάω στην Πράγα, ήταν η Πράγα τότε. Είχα σκοπό να βγω εκτός Πράγας. Κάμα την έρευνα μου πριν. Δηλαδή, υπήρχε το ίντερνετ. Δεν είμαι τόσο αρχή. Έκανα την έρευνα μου πριν πάω και ήβρα μια πολύ ωραία σελίδα που λέγεται Couchsurfing. Υπάρχει ακόμα. Και επικοινώνησα με άτομα να με φιλοξενήσουν, αγνώστους. Με το Couchsurfing, επειδή έκανα το εγώ okay. Στην Φιλανδία και σκεφτούμουν, θα το κάνω τώρα. Ούτε εγώ. Θα το κάνω. Ούτε εγώ, γιατί είχα άσχημες εμπειρίες. Αλήθεια. Ναι, είχα άσχημες εμπειρίες. Εγώ πάντα φαντάζομαι κάποιοι, ενώ υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι, και είμαι σίγουρη ότι εσύ είναι αδειά στον καναπέ σου για κάποιον που είναι έφυγε. Έκανα το ήδη, ναι. Ναι, υπάρχουν και άτομα τα οποία φτάνει στο αμέρι σε κάπω που είμαι, είσαι επιφυλακτικό, είσαι τελείω σκεπτικιστή, γιατί δεν ξέρει τι. Ξέρετε πόσο ανοιχτό είσαι, αλλά όσο μεγαλώνει, φοβούμαι. Πε μου τι έγινε. Δεν έγινε κάτι συγκεκριμένο ακριβώς. Ήταν ο τρόπος με αγόρι που έμεινα. Ο οποίος ήταν πάρα πολύ ευγενικός, ο Κέουλα. Απλώς κάποια στιγμή είχε κάποιες απαιτήσεις, τις οποίες εγώ δεν μπορούσα. Ένιξε ότι η ιδέα μπορεί να είσαι, αλλά τέλος πάντων. Έτσι αποχώρησα από το σπίτι μόνη μου. Νομίζω δεν το είχα πει. Να πιάσα τα πράγματα μου και νομίζω θύχτηκε κιόλα. Καλά, δεν μου έκανε. Έπιασα τα πράγματα σου και φύγε. Έπιασα τα πράγματα μου και έφυγα και πιάσα ένα ξενοδοχείο για με κοντά. Και ναι, τέλος πάντων. Δεν ήταν. Δεν ένιωσα φόβο, είναι αλήθεια λέγεται, γιατί έχω ότι. Προβλέπω λίγο τα πράγματα. Βλέπω και έχω την τάση να προβλέπω τι να γίνει, να είμαι και λίγο. Υπολογίζω τους κινδύνους, ναι. Ας το πούμε. Είσαι σπιρτόζα, ενώ βλέπεις, ναι, τα πράγματα, έχεις αντίληψη πολύ καλή. Και επίσης είμαι πολύ αυστηρή. Δηλαδή, αν πάει το μυαλό μου ότι κάτι συμβαίνει, δεν είμαι ευγενική. Δεν είσαι, α. Όχι, είμαι. Αλλάσω πάρα πολλά, γιατί δεν ξέρω. Συνήθως, ποιον είμαι σε καλό, δεν είχα. Και γενικά, ένα από κάτι το οποίο ξέρω, θα κάνει πάρα πολλοί κόσμο relate. Είναι ότι. Και είμαι πολλά σχεδόν σίγουρα ότι είναι τούτο που περίμενες να πεις που μένα. Είναι ότι ως γυναίκα είχα αρκετές ευκολίες ως γυναίκα στα ταξίδια μου. Είχα και πολλές δυσκολίες και μπορώ να σου τις πω, αλλά είχα και τις ευκολίες. Οι δυσκολίες μου όμως είναι εκείνες που ξέρεις. Δηλαδή είχα πάντα έννοια ότι μπορεί να μου συμβεί κάτι κακό. Ένα κυκλοφορούσα από τέ νύχτα. Δηλαδή, άμα είμαι μόνη μου κάπου, 6 πέφτει ο ήλιος, 6 πάω ξενοδοχείο. Δεν θα βγω έξω να φάω, εκτός αν είναι σε busy road και τζάμε δίπλα και ναι. Ξέρω ότι είναι ok. Άρα, θυσίασα πολλά πράγματα. Κάνεις το συνειδητά όμως. Ναι. Γιατί το κάνεις συνειδητά, γιατί θα κυκλοφορήσεις την. Ναι, επειδή υπήρχε τόσο φόβος. Ναι, υπήρχε τόσο φόβος, ειδικά μάνη μου, υπήρχε τόσο φόβος ότι δεν ξέρω σε ποιο στενό να γίνει να κάτι. Να καταλήξεις. Ναι, και ειδικά μάνη σε μια ξένη χώρα. Αλλά έκανα από πριν τούτες τις σκέψεις μέσα μου. Νομίζω ότι λέω αυτόματα για εμάς τις γυναίκες που γίνεται. Ναι, δεν είναι ότι κάτσε ρε κάμα το πλάνο. Ή ας πούμε το γεγονός ότι φορούσα βέρα, ψευτική βέρα. Έκαμε εσένα νιώθεις μια ασφαλεία. Ναι, έκαμε με και νιώθα ότι οποιοςδήποτε τούτη στιγμή με ρωτήσει, περιμένεις κάποιον
ο άντρα μου. Ξέρω. Ναι. Μπορεί να μου δέρει για μόνη μου, αλλά περιμένω τον άντρα μου. Είναι πολλά φωτσάρικο το ότι οι γυναίκες πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε όλους τους τρόπους, να βάλεις βέρα, να με εντύθεις κάπως, ναι. Γιατί μπορεί να προκαλέσεις μεγάλα εισαγωγικά. Να έχεις έναν πλάνο που λες, εν το έκαμα. Δηλαδή, δεν κάτσα κάτω, τζιπά, θα κάνω αυτό και αυτό. Και αυτό αλλά με πόση ευκολία γίνεται η καθημερινότητά σου. Ναι, δηλαδή, τύχε να κάνω τη συζήτηση ξανά με άλλες κοπέλες. Σε όλο τον κάποιο πρόβλημα, και μετά από τη συζήτηση συνειδητοποίησα ότι είναι ένα πρόβλημα, αλλά ευκαιρία μου τότε αυτοματοποιημένα τα πράγματα. Δηλαδή, έτσι κάτσα από τσένα πορεία. Λοιπόν, το γεγονό ότι να πω σε τούτο ταξί, και να κάτσω να στείλω φωτογραφία την ταπέλα του ταξίου τώρα σε κάποιον να ξέρει ότι μπήκα στον. Και θεωρούσα τα normal. Δεν είναι η καθημερινότητα για το κάθε άνθρωπο το πράγμα. Για τη γυναίκα είναι η καθημερινότητα. Η γυναίκα που αναγκάζεται να κάνει τα πράγματα. Αλλά ευκαιρία φυσικά ότι τα κάνω. Ναι, πρέπει να στείλω. Ναι, ή το κάνω ότι μιλώ στο τηλέφωνο. Ναι. Μιλώ με κάποιον. Είχαμε όσο τα θέματα. Είχαμε και πολλά καλά ως γυναίκα. Θα πω ψέματα. Ναι, εννοείται. Είχαμε πολλά. Πάντα γιατί γιατί όμως ακριβώς για τη γυναίκα. Επειδή δεν ένιωθεν κάποιος threatened. Ναι. Δεν ένιωθεν την απειλή που σου. Ναι, δεν ένιωθεν ότι απειλώτο με κάποιο τρόπο. Έτσι μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω, ας πούμε. Πιάνεις πράγματα με πιο πολύ ευκολία. Τα ναι, τις διευκολύνσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Που κάποιες φορές μπορεί κάποιος να μας πει κιόλας γιατί το χρησιμοποιείς εσύ τούτο, το ότι είσαι γυναίκα για να διευκολυνθείς σε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι και τούτο γίνεται αυτόματα. Και το γίνεται αυτόματα. Πιστεύω το. Έτυχε να κάνω το stop στο Ισραήλ. Και ήμουν εγώ και ακόμα μια κοπέλα από Βραζιλία. Και σκεφτόμουν ότι δεν έχει chance να με σταματήσει κάποιος να με πιάσει. Εννοείται, όποιος σταματήσει, είμαι κοπέλα να με πιάσει. Και ύστερα ήρθε στην παρέα και κάναμε μαζί μας ένας άντρας και δεν σταμάταν κανένας να μας πιάσει. Επειδή είχαμε και άντρα μαζί μας πλέον. Και μου κόσω. Και αποφασίσαμε να απομακρυνθούμε. Και μόλις απομακρυνθήκαμε και κάναμε μόνες μας, σταματήσαμε αμέσως και πιάσαμε. Το φίλο σας αφήγεται, τον είπε τον άρθει. Όχι. Όχι. Είναι πολύ σαν anyway. Νομίζω φωνάξετε του. Όχι. Για μένα ακόμα περιμένει. Όχι, περιμένει ακόμα στην έρημο. Ναι, εν όντως, πολλά... Έχουμε δηλαδή και τα καλά μας, αλλά ναι, τούτα τα αυτοματοποιημένη άμυνα, ας το πούμε, που κάνουμε οι γυναίκες, το περνά κάπου το μυαλό μας, δεν το κάνουμε, δεν το κάνουμε. Ναι. Ή το γεγονός ότι μπορεί να πιάσω κουβέντα, ας πούμε, στο αεροπλάνο με κάποιον που κάθεται δίπλα μου, λέει, α, ωραία, πού να πάτε, δεν ξέρω εγώ, δεν να πάω, τσάμε, ξέρω, ωραία. Α, σε ποιο ξενοδοχείο μην είσαι. Τι είσαι κάπως. Ακούω άλλους που λέει, α, μην είσαι, δεν ξέρω, να σου μπορεί. Λαλό άλλο ξενοδοχείο. Ναι. Θα πω το ξενοδοχείο που μην είσαι. Ένα απίστευτο ο φόβος που πολλές φορές ναι. Φγαίνει προς τα έξω. Είχα ένα περιστατικό την προηγούμενη εβδομάδα όπου πήγα με τα πόδια στο κέντρο της Λευκωσίας. Πολλές πουρούες, φώτα. Και μου κάπως μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ εγώ η Έλενα που είμαι power και bla bla bla, ότι είμαι προκλήτικα αντιμένη εν ήμουν. Ώσπου με αποκορύφωμα μετά ήρθε ένας τύπος ο οποίος είχα το δει σε έναν δρόμο ένα χιλιόμετρο πιο κάτω. Και ακολούθησε με και μου έλεγε να σε πάρω, μέρα μεσημέρι. Okay. Και σκεφτήκα, πού να με πάρεις. Θέλω να με πάρεις κάπου. Και που την άλλη είναι κάμα όλη την εικόνα, πήγαινε να φλασσές πίσω και λάλλον ένα χιλιόμετρο πριν που τον είδα, εν τέλος ευρέθηκε δαμέ. Και, no, it's not okay. Είναι okay, okay να γίνεται το πράγμα και μπορεί πολλοί άντρες να το κάνουν και... Επειδή θέλουν να φλερτάρουν και να πούν μια καλή κουβέντα και μια καλή μέρα. That's not the way. Αλλά δεν είναι τούτος ο τρόπος. Και γι' αυτό που εμείς πολλές φορές είμαστε αρνητικές, ναι. Και ένας πάει να πει έναν όμορφο λόγο και εμείς είμαστε μπαμ. Δεν τσιπάσω και κάτι. Και είσαι κάπως που να ξέρεις πώς άλλα άκουσα για να φτιάξει αυτόματα τούτη απάντηση. Και θες να πεις και συγγνώμη μετά. Ναι. Συγγνώμη. Πολλά αλλά... σημαντικό να κάνουμε συζητήσεις με άντρες και όσο εξηγούμε. Και να είναι και ανοιχτό μυαλί όμως να δεχτούν το πράγμα και να καταλάβουν ότι έχουμε πολλά διαφορετικές εμπειρίες που γίνουν και να το δέχονται όμως. Mm-hmm. Να μην αμήνονται, να μην είναι εγώ είμαι έτσι. Οκ, ναι, δεν πάω ότι έτσι, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι εμείς ζήσαμε τα πράγματα και ζούμε τα και καθημερινά τα πράγματα. Και αναγκαζόμαστε να υπάρχει τούτη άμυνα συνέχεια που εσείς δεν το αντιμετωπίζετε, δεν το αντιμετωπίσατε ποτέ. Γι' αυτό κατανοήστε την κατάσταση και να είστε οκ okay με τούτο. Συμπεριφερόμαστε έτσι κάποιες φορές και υπάρχει τούτη άμυνα. Και μπορεί να αντιμετωπίζουν άλλες δυσκολίες ναι. Που εμείς αυτό το καταλάβουμε. Σίγουρα. Γιατί θα είμαστε στη θέση τους. Αλλά είναι πολύ ωραίο και υγιές να κάνεις μια συζήτηση και να μοιράζεσαι εμπειρίες με ανθρώπους, ειδικά από το άλλο φύλο, για να υπάρξει, να γίνεται μια συμμαχία. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Και αμοιβαία καταλάβει. Πρέπει όμως να έχουμε και πιο ανοιχτό μυαλό και να δεχούμαστε τι να μπορεί να πει ο άλλος. Να μην αντιδρούμε και να μην αφιβάλλουμε ό,τι υποθεί. Να είμαστε ανοιχτό μυαλό. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν πα να κάνει.
τούτη τη συζήτηση με ένα, οποιοδήποτε άντρα, ο οποίος όμως έχει ήδη την άποψη, έχει σχηματίσει ήδη την άποψη, και όχι μόνο με άντρα, γενικά, ναι, 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 με οποιοδήποτε άνθρωπο. Έχει ήδη σχηματισμένη την άποψη και δεν δέχεται νέα, μιλά όσο θέλεις, αυκάπα στον τοίχο μου, λέει ο παπάς μου, δεν θα αλλάξει τίποτε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να και ιδίως συνειδητοποιήσεις με ανοιχτό μυαλό. Ναι, ανοιχτές κεραίες. Θέλω να μου πεις, τι σε εξιτάρει στα ταξίδια? Τι με εξιτάρει? Ναι. Τι είναι αδρεναλίνη, τι είναι το πράγμα που μπαίνεις μέσα στο αεροπλάνο και είσαι... Here we go! Είναι όλοι προορισμοί το ίδιο και μου προσφέρουν όλοι προορισμοί το ίδιο πράγμα. Θεωρώ ότι οι παραπάνω φορές που έχω γίνει το πολλά έντονο συνέστημα τύπου μπορεί να κλάψω και όλα που η χαρά μου είναι άμα βλέπω πράγματα της φύσης τα οποία κόφκω μου την ανάσα κυριολεκτικά όπως το Βόρειο Σέλλα στην Ισλανδία ας πούμε που το είδα 4-5 φορές και ακόμα βλέπω τώρα είμαι κάπως το πιστεύω ότι ζω το πράγμα το να κλαίω. Ξέρεις ότι πήγα Φιλανδία να κάνω μεταπτυχιακό μόνο και μόνο για να δω το Βόρειο Σέλλα και δεν το είδα και μετά βλέπω μια Κατερίνα βάζω στα Instagram να είναι στη Ισλανδία έτσι είμαι γιατί εγώ είμαι και γιατί δεν το έχω δει τούτο. Ειδικά το πρώτο τελευταίο το γκρουπ που πήρα βλέπω το κάθε νύχτα στο σημείο που την τελευταία νύχτα σου πετυχάζει μπορώ σε εντάξει. Και κάτι σαν σύμμεσα και τι βαρκούνταν να βγω. Παρεθήκαμε να το βλέπω. Και μου εντάξει, και εγώ να βγω. Και έχω το δει, ας πούμε, κάθε φορά. Που 5 μέρες, 6 μέρες που πάμε. Και επίσης τόσο καιρό και δεν το είδα. Δεν το είδα. Και κοιτάζει με δέο στη φύση. Και είναι εκείνο που λέει. Φύση, πώς μπορείς να είσαι τόσο υπέροχη. Εγώ καλό να πάντα πραγματικά. Συγκινούμε κάτι φέστια, κάτι καταράχτες. Κάτι ποταμούς, βουνά. Για μένα προσωπικά, τούτο που με εξητάρει και τούτο που με κάνει χαρούμενη. Αν είμαι στη φύση, και αν βλέπω τούτα τα φαινόμενα τη φύση, σκέφτομαι πού ζω, και πόσο τυχερή είμαι που ήρθα, και είδα τα, και πόσο τυχερή είμαι που ζω σε αυτόν τον κόσμο. Wow. Τούτο είναι το top. Και τα άτομα. Δηλαδή, θέλεις να κάνεις φωτογραφίες, τύπου πάεις και θέλεις να κάνεις έναν πορτρέτο κάποιου που γνωρίζεις και να μάθεις τα πάντα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Παγιάδα, όταν ταξίδευκα μόνη μου εντωμεταξύ, ένιωθα ότι δεν θα ξαπάω ποτέ με πλάσμα του Θεού μαζί. Θα πίνω μόνη μου, θα είναι σαν το σόλο και είχα το πάνω και το σόλο. Πλέον, θεωρώ ότι ένα ταξίδι είναι αποκτά ομορφιά, άμα αν έχεις κάποιον να το μοιράζεσαι και να μαντζώσω κάποιος σαν εσένα, τέλος πάντων, έχετε τις ίδιες, το ίδιο μπάθος για το ταξίδι και τα ίδια θέλω. Mm-hmm. Το ταξίδι γίνεται πολλά πιο ωραίο άμα το μοιράζεσαι. Και κάποιος είχε μου πει, Κατερίνα, μα γιατί να λύσω ότι ξέρω εδώ όλο traveling είναι τέλειο. Σαν να κάνεις traveling, αφού είσαι όλη την ώρα και κάνεις stories και μοιράζεσαι τον τόπο που είσαι με τον κόσμο που σε παρακολουθεί. Και ούτε το sharing είναι, απλά έχεις κάποιον την τυρολάντζο αμέ. Και σκέφτηκα, είναι αλήθεια που λαλού. So, ναι, ότι αρέσκει μου απλά να μην μόνο. Αφού πάλι θέλω κάποιον να τα μοιράζουμε. Ναι. Το θέμα είναι απλά να βρω τα άτομα. Να τα μοιραστείς μαζί. Να τα μοιραστώ μαζί τους. Τον πιο ωραίο τρόπο. Ναι. Και τα επόμενα ταξίδια, ζηλεύκω. Ζηλεύκεις. κάτι Αζόρες, κάτι Καπαδοκί. Το Πάσχα έχει. Ήταν κάτι μυστικό, ναι. Όχι. Έχει Αζόρες το Πάσχα τώρα. Πορτογαλία, Λιόν και Αζόρες. Μετά ετοιμάζω ένα για Κωνσταντινούπολη Καπαδοκία, να πάμε με γκρουπάκι πάλι. Πάλι στη Λαδία τέλος του χρόνου. Νιώθεις την ευθύνη για τα άτομα που παίρνεις μαζί σου? Οπωσδήποτε. Είμαι όπως τη μάμα τους, τσαμέ. Η μαμά Κατερίνα. Δεν τους αφήνω να είναι τσαμέ. Δούλα και κυρά, τους έχω στα παόπα. Όποιος αξέψει μαζί μου, εσύ να το λέει ότι ναι, προσέχω τους πάρα πολλά. Αισθάνομαι τεράστια ευθύνη. Και χαίρομαι πάρα πολλά που αναγνωρίζουν την προσπάθεια που κάνω και κάθε φορά λέμε πραγματικά ευχαριστώ που μας έφερες και μετά που μας έφερες. Και ξανάρχονται. Και ξανάρχονται, ναι. Και κάνουμε και πράγματα στην Κύπρο πολλές φορές και περνούμε πάρα πολλά ώρα. Κάμαμε τούτη την όμορφη κοινότητα, την ταξιδιωτική και εξαιτίας σε σταμάτησα να γράφω άρθρα τύπου αγαπημένο μου ημερολόγιο στο blog. Wow. Τρεις αγαπημένοι προορισμοί. Ισλανδία σίγουρα μέσα. Ινδία, Περού. Τρεις προορισμοί που δεν έχεις, στους οποίους δεν έχεις ταξιδέψει, αλλά σίγουρα θέλεις να πάεις. Θέλω να πάω Χιλή, θέλω να πάω Νέα Ζηλανδία και θέλω να πάω και πού αλλού που δεν έχω ταξιδέψει. Θέλω να πάω Καναδά, επία, απλώς θέλω να κάνω τα πάρκα. Και δεν τα έκαμα, έκαμα μόνο μια πόλη. Θεωρείς ότι τώρα μπορείς να ζήσεις που τούτο?
Μετά από τόσα χρόνια. Αν με ρωτούσε μέσα στην καραντίνα, θα σου λάλουν με τίποτε, όχι. Mm-hmm. Και αλήθεια να λέγεται, μόλι ξεκίνησε η καραντίνα, είχαμε τεράστιο πρόβλημα, γιατί εννοείται είναι μπροστά πλέον να ταξιδέψω, αν μπορούσα να συντηρώ τον εαυτό μου. Πλέον όμω, τώρα που πιστεύω ότι πάνε να ανοίξουν τα πράγματα, δηλαδή πριν την καραντίνα μπορούσαν, ναι. Τώρα πάλι μετά την καραντίνα, πάλι θεωρώ mm-hmm. πω ναι, θα μπορώ. Εν είμαι άτομο που θέλω πολλά πολλά. Θέλω να κάνω απλά τα ταξίδια μου, πράγματα τα ταξίδια μου. Και that's it. Είμαι happy να πληρώνω του λογαριασμού μου. Και that's it. Τι είναι να λε ένα. Μάνα μου, μεταλλεία, τι ωραίο. Άμα καταλάβει ότι μπορεί να είσαι. Ναι, είναι ένα μεταλλεία. Ναι, ναι. Τα πολλά φαίνονται σου πολλά. Ναι, ναι. Τι είναι να λε σε κάποιον που σκέφτεται, ειδικά τώρα με, το, με τούτα όλα που ζήσαμε 2022, 2021, 2020, 2019. Έχουμε δει τα πάντα στον κόσμο. Και βλέπουμε τα ακόμα. Βλέπουμε τα. Και υπάρχει μια τάση των ανθρώπων είτε να παρετούνται μαζικά στην Αμερική, mm-hmm. είτε να έχουν mental health issues. Ψυχικές ασθένειες, η κατάθλιψη έχει αυξηθεί. Τι είναι να λες έναν άνθρωπο που θέλει να φύγει από εκείνον που έμαθε, σε εκείνον που έμαθε να είναι, αλλά φοβάται να ρισκάρει. Τι να του λες εσύ ως ένας άνθρωπος που το κάνεις. Ό,τι ρίσκο είναι πειρά, δεν είναι ρίσκο τύπου παρέτω τα πάντα. Είναι ρίσκο υπολογισμένο. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι ξαπολύσα τα πάντα. Είχα υπολογίσει μέσα στο μυαλό μου ότι να πάει. Και σε περίπτωση που δεν πήγαινε καλά, ήξερα ότι μπορούσα πάντα να επιστρέψω σε εκείνον που κάμα. Όχι, θα λαλούσα σε κανέναν ξαπολύτα, δεν έχει έναν backup plan. Δεν είμαι γύρω το άτομο που ήταν να σε πάρω τώρα, να σου πω. Ναι, ξαπολύτα, ξέρω, αν έχει μνησική με νίκη, αν έχει να πληρώσει, ξέρω. Όχι. Αν έχει όμω, αν κάνει σωστή προετοιμασία, να σου το πούμε, και βάλει τα κάτω τα πράγματα, και μπορεί να ζήσει τον εαυτό σου, ή τουλάχιστον σε τέτοιε περιπτώσει, ξεκινά το site, σαν site hustle, ό,τι θέλει να κάνει. Ότι έχει πάθο, α πούμε, μπορεί να τα ταξίδια, μπορεί να. Οτιδήποτε σε site hustle, για να έχει ένα backup. Και μετά, ξαπόλα ό,τι κάνει, και να κάνει τα λεφτά σου πίσω το site hustle, ή γύρω το site hustle που μπορεί να γίνει full time job, και να είναι όμω κοινό που αγαπά. Πόσο σημαντικό να κάνει κοινό που αγαπά. Ναι, γιατί και εμένα ουσιαστικά έτσι ξεκίνησε. Έκανα. Δεν ξέρω ότι μου αρέσει να με. Αρέσκει μου, απλώς αρέσκω που παραπάνω ναι. Τότε που κάνω τώρα. Τι λίγο παραπάνω. Σίγουρα. Είναι επιλογές. Okay. Αλλά έκανα το στο πλάι mm-hmm. και μόλις εξελίχθηκε, αφήκα το. Αφήκες. Έτσι είναι. Θεωρώ ότι άμα πάρεις υπολογισμένα ρίσκα, ναι. Αλλά μεν καθόμαστε στο comfort zone μας και να μην ρίσκουμε για μέ και να μην κάνουμε προσπάθειες για κάτι καλύτερο γιατί μάθαμε με εκείνον και πού να βρίσκουμε τώρα καλύτερα. Το χειρότερο πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Φεύγουν τα χρόνια, περνούν. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Να βυθίζεσαι σε μια ρουτίνα γιατί ναι, ναι. είναι εύκολη. Ενώ if not now, then when. Τώρα πρέπει να το κάνεις. Τώρα, και να μετανιώνεις σε ένα χρόνο που είναι κάνεις που τώρα, την προετοιμασία ή την κίνηση που πρέπει να κάνεις. Και κλείνοντας, θέλω να μου πεις τι σημαίνει ταξίδι για την Κατερίνα. Ταξίδι σημαίνει ελευθερία. Ξέρω, σημαίνει για μένα είναι η ζωή μου όλη. Είναι το lifestyle μου, για άλλους είναι η διέξοδος. Για μένα είναι η ζωή μου όλη. Είναι το μέσο για να. Είναι σχολείο, είναι ο τρόπος με τον οποίο έκανα καινούριους φίλους, καινούρια ζωή γύρω από το πράγμα. Είναι κυριολεκτικά η ζωή μου όλη. Γι' αυτό και το Diary Wings. Ελευθερία είναι τα φτερά για να πετάξεις. Ναι, ναι, ναι. Κατερίνα, είσαι υπέροχη. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Μακάρα μιλήσαμε ναι. άλλο μια, δυο, τρεις, Παναγιά μου, ναι. Μιλήσαμε αρκετά. θα τα ξαναπούμε. Ναι, ναι. Και εύχομαι να έρθω στο επόμενο ταξίδι. Ναι, και εγώ εύχομαι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Women's Day Special Podcasts. Live on mixfmradio.com. Proud sponsor, Hellenic Bank. Supported by Trends Cyprus.